στους συναδέλφους σας και να πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τον μετεωρολόγο μας, τον μετεωρολόγο του Action 24, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, γιατί χθες συνομιλούσαμε με τον Δημήτρη και μπορώ να πω, και θα το λέει και ο ίδιος, ότι δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις σου, Δημήτρη, αυτά που λέγαμε χθες. Τώρα βέβαια έχει ενδιαφέρον να μας πεις για την έκταση του φαινομένου, αν θα πάρουν κάποια ανάσα οι περιοχές που ήδη έχουν υποστεί τεράστια πλήγματα. Πώς θα είναι η αυριανή μέρα, πλέον. Είχαμε πει χθες ότι εγώ δεν είχα ξαναδεί τέτοια κακοκαιρία να έρχεται στα 10 χρόνια που ασχολούμαι και πραγματικά είναι μια πρωτοφανή κακοκαιρία. Δηλαδή τα χιλιοστά που έχουν πέσει μέχρι τις 6-6,5 ώρα που έχει πέσει ο σταθμός στην αγορά λόγω του ρεύματος προφανώς, διακοπής ρεύματος, είναι 760 χιλιοστά. 760 τόνοι νερού αναστρέμα. Είναι πανελλήνιο ρεκόρ όλων των εποχών. Δεν έχει ξαναπέσει τόσο πολύ νερό ποτέ σε καμία περιοχή της Ελλάδας. Πανελλήνιο ρεκόρ όλων των εποχών. Ναι, από τότε που καταγράφονται δεδομένα ουσιαστικά, έτσι. Απίστευτο. Γιατί προφανώς υπάρχουν και. Ναι, και το πανευρωπαϊκό ρεκόρ σε ένα 24ωρο είναι 880 χιλιοστά. Είπαμε ότι έχουν πέσει 758 χιλιοστά στη εισαγορά μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Προφανώς έχουν πέσει και άλλα χιλιοστά μέχρι τώρα και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα πέσουν και λίγα ακόμα. Θα δούμε όταν ανεώσει πλέον ο σταθμός της αγοράς το πόσα τελικά πέσαν σε εκείνη την περιοχή. Μιλάμε για το Πύλιο, το οποίο έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλου όγκου νερού, όπως και ο Βόλος έχει δεχτεί 400 χιλιοστά και παραπάνω τόνου νερού ουσιαστικά αναστρέμα. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά, ναι, αύριο τι είναι. Τι μας ξημερώνει είναι το θέμα, γιατί πόσο άλλο πια. Ακριβώς. Συνήθως βλέπουμε αυτές τις εικόνες όταν έχει περάσει η κακοκαιρία. Αλλά η κακοκαιρία είναι εν εξελίξη στις ίδιες ακριβώς περιοχές οι οποίες έχουν πλημμυρίσει. Η βροχή συνεχίζεται και στη Μαγνησία και στη Βόρεια Εύβοια. Τώρα έχουμε έντονα φαινόμενα και στη Βόρεια Εύβοια που δεν ήταν τόσο ήταν τις προηγούμενες ώρες. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή εκεί στην Εστιαία, στους Ωραιούς, εκεί στη Βόρεια Εύβοια, στο βορειότερο τμήμα της Εύβοιας. Γενικά από σήμερα το βράδυ και μέχρι ουσιαστικά την Πέμπτη το πρωί θα συνεχιστούν τα πολύ έντονα φαινόμενα. Κυρίως στη Μαγνησία και τη Λάρισα, χωρίς ιδιαίτερο σωματισμό, δηλαδή μικρά διαλύματα με εξασθένειση θα έχουν τα φαινόμενα, αλλά και στην Καρδίτσα, και στον νομό Καρδίτσας, και στον νομό Τρικάλων, θα έχουμε και εκεί μεγάλους όγκους νερού. Ήδη έχουν πέσει 150 τόνοι νερού αναστρέμα και στις περιοχές της Καρδίτσας και στα Τρίκαλα. Είναι μεγάλους όγκους νερού. Μπορεί να βλέπουμε τα 500-600 χιλιοστά που είναι τεράστιο όγκο νερού, αλλά και τα 150 και τα 200 χιλιοστά προβληματίζουν. Είναι πολύ. Επίσης, αυτό που θα προσθεθεί επιπλέον στις περιοχές που έχουμε έντονα φαινόμενα είναι η Ανατολική Πελοπόννησος. Ήδη στην Αργολίδα και στην Κονηθία έχουμε καταιγίδες, οι οποίες θα ενισχυθούν και τις επόμενες ώρες και αύριο, ουσιαστικά μέχρι το απόγευμα. Δεν θα πέσει τόσο μεγάλο όγκο νερού όσο στη Μαγνησία, αλλά και εκεί θα έχουμε 100-200 τόνους νερού αναστρέμα τοπικά, ειδικά γύρω από τα βουνά. Οπότε χρειάζεται και εκεί προσοχή. Δηλαδή, Δημήτρη, εδώ μας λες ουσιαστικά ότι όχι απλώς δεν θα έχουμε μια καλύτερη μέρα αύριο, θα έχουμε τα ίδια και μάλιστα σε περισσότερες περιοχές. Και ένα ακόμα ερώτημα το οποίο γεννάτε, γιατί σήμερα φαίνεται να τη βγάλαμε καθαρή και εύκολα στην Αττική, είναι το τι θα γίνει και με την Αττική αύριο. Και αύριο θα είναι στην Αττική χαλαρά τα πράγματα ή θα ακουμπήσει και την Αττική το φαινόμενο. Έτσι, έχουμε και την Πάρνηθα, η οποία μόλις έχει καεί. Ναι, έτσι. Είχαμε το στην Αττική σήμερα, είχαμε το μεσημέρι κάποιες καταιγίδες μόνο στο Σούνιο και στη Δυτική Αττική και λίγες βροχές γύρω στο λεκανοπέδιο. Δεν ήταν έντονα τα φαινόμενα. Ούτε αύριο θα είναι έντονα τα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Η μόνη περιοχή η οποία μπορεί να πέσει σχετικά μεγάλο όγκο νερού, δηλαδή πάνω από 50 χιλιοστά νερού, είναι στην Κινέτα, προς την Κινέτα, στα δυτικότερα τμήματα της Αττικής. Προς την Κινέτα, το Αλεποχώρι, εκεί σε αυτές τις περιοχές υπάρχει πιθανότητα να δουν τοπικά σχετικά μεγάλους όγκους νερού. Πάντως, αλλά σε καμία περίπτωση, όπως στη Μαγνησία, σε καμία περίπτωση. Έτσι το τονίζω, Δημήτρη, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Αντιλαμβανόμαστε και με το πόσο πολυκατοικημένη είναι η Αττική και με όλα τα σύν και τα πλην της περιοχής αυτής της χώρας, αντιλαμβανόμαστε τι θα μπορούσε να γίνει αν αυτός ο όγκος νερού που έπεσε στη Μαγνησία έπεφτε στην Αττική. Δημήτρη, καλύτερα να μην το φανταστούμε καν. Καλύτερα να μην το φανταστούμε, ακριβώς όπως το λες. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μου έλεγαν και συνάδελφοί σου νωρίτερα και από την πολιτική προστασία ότι το νερό που θα πέσει από εδώ και πέρα στο Πύλιο και στη Μαγνησία, έστω και αν είναι λιγότερο σε σχέση με το νερό των προηγουμένων ωρών, επειδή υπάρχει όλη αυτή η επιβάρυνση, επί της ουσίας σε καταστροφή θα είναι το ίδιο. Ναι, ναι, είναι προφανές. Έχει σωρευτεί τόσο μεγάλο όγκο νερού που και 10 και 20 και 30 χιλιοστά επιβαρύνει πάρα πολύ. Και πολλαπλασιάζονται. Πάντως, Δημήτρη, μας λες ότι ειδικά στη Μαγνησία, γιατί αυτό είναι ο νομός ο οποίος έχει το μεγάλο πρόβλημα, η κατάσταση και αύριο θα είναι το ίδιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί πέρα θα αντιμετωπίζουν τα ίδια φαινόμενα.
Ναι, ναι. Όλη μέρα. Ελάχιστα πιο εξασθενημένα, αλλά ελάχιστα. Γενικότερα. Όλη μέρα θα είναι αυτή η κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Από την Πέμπτη το μεσημέρι θα βελτιωθεί ο καιρός στη Μαλισσία. Ακριβώς. Από την Πέμπτη το πρωί προς το μεσημέρι θα βελτιωθεί ο καιρός στη Μαλισσία. Για να πούμε ότι εξασθένισαν τελείως τα φαινόμενα ουσιαστικά στην περιοχή εκείνη. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.